Γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά? Ότι μάσκες με φρούτα εμπλουτίζουν την επιδερμίδα μας με βιταμίνες, την κάνουν πιο φρέσκα, πιο λαμπερή, πιο λία, νομίζω ξέρουμε περισσότεροι. Όμως αυτές οι μάσκες περιέχουν και οξέα φρούτων. Αυτά τα οξέα καθαρίζουν την επιδερμίδα μας σε βάθος, την κάνουν πιο καθαρή, απομακρύνουν από την επιδερμίδα συσσωρευμένα νεκρά κύτταρα, απομακρύνουν βρωμιές, λίπη και έτσι κάνοντας μάσκα με φρούτα έχουμε διπλή δράση. Την τρέφουμε την επιδερμίδα και την καθαρίζουμε επίσης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορα φρούτα. Φρούτα της εποχής, τώρα αυτό το περίοδο έχουμε μπόλικα φρούτα, μπορείτε να διαλέξετε ό,τι φρούτα θέλετε, φράουλες, ακτινίδια, βερίκοκα κτλ. Κτλ. Εγώ σήμερα να κάνω μία μάσκα με ακτινίδι, δεν είναι φρούτο εποχής, απλά αυτή η μάσκα την αγαπώ πάρα πολύ, μου ταιριάζει στην επιδερμίδα μου, εκτός ότι είναι ακτινίδι, είναι πρωταθλητής στις βιταμίνες, έχει σύμπλεγμα βιταμινών B, έχει πολύ βιταμίνη C, έχει βιταμίνη Ε κτλ. Κτλ. Να μην σας κουράζω. Έχει και χλωροφύλλη. Αυτή η χλωροφύλλη δίνει ζωντάνια στην επιδερμίδα. Γενικά χλωροφύλλη, χάρη στη χλωροφύλλη, εμείς όλοι ζούμε και όλα τα ζωντανά πλάσματα ζουν. Και έτσι ανανεώνει τέλεια την επιδερμίδα, συμβάλλει στην αντιγύρανση. Επίσης, αυτοί που έχουν πολύ ανοιχτούς πόρους κλείνουν πόροι. Τα σπυράκια, αν έχετε πρόβλημα με σπυράκια και τα λοιπά, εξαφανίζονται και τα σπυράκια και γενικά δίνει τέλεια τόνωση στην επιδερμίδα και την δίνει φρεσκάνα. Οπωσδήποτε πριν να την κάνετε μάσκα με φρούτα, κάνετε το κοιμή ή εντός το χέρι ή κάτω από το αυτί για τυχόν αλλεργική αντίδραση του οργανισμού σας. Για λίγο, άμα έχει κοκκινήσει, για έτσι ελάχιστα, μη σας φοβίζει, γιατί έτσι κι αλλιώς σε 5 λεπτά να φύγει, να μην είναι έντονη κοκκινίλα. Εδώ σε αυτό το μπουλάκι έχω τρίψει μισό ακτινίδι. Έχω τρίψει στο τρίφτη, γιατί τόσο μικρή ποσότητα στο blender δεν παίρνει, και να βάλω επίσης εδώ άμυλο πατάτας. Ένα κουταλάκι γλυκού άμυλο πατάτας. Εγώ έχω μικρό κουταλάκι και έτσι να το βάλω δύο. Αυτό το άμυλο χρειάζεται για να είναι πιο σταθερή η μάσκα μας. Ένα, δύο. Και πριν να ανακατέψω να βάλω και αυτό το λαντάκι περίκοκο. Μισό κουταλάκι, ούτε μισό, ένα τρίτο του κουταλιού. Και τώρα ανακατεύω καλά. Δεν θέλει πολύ ανακάτεμα, ανακατεύεται γρήγορα. Να, ήδη έχουν ενωθεί τα υλικά μου. Εγώ ξέρω ότι αυτή η μάσκα μου ταιριάζει και δοκιμές δεν κάνω. Εσείς όμως πριν να την βάλετε στο πρόσωπο, οπωσδήποτε να βάλετε ή στο χέρι που σας έδειξα ή κάτω από το αυτάκι. Και τώρα με παχύ στρώση να βάλω τη μάσκα για 15 με 20 λεπτά, δηλαδή μόλις νιώσω ότι η μάσκα αρχίζει και στεγνώνει, σχεδόν έχει στεγνώσει, τότε να την βγάλω. Εκεί, 15-18 λεπτά, μέχρι 20 λεπτά να χρειαστώ. Να ξέρετε ότι η μάσκα με ακτινίδι, επειδή η ακτινίδι έχει μπόλικα οξέα, να νιώθετε αυτό το τσούξιμο, αλλά ξέροντας την επιδερμίδα μου, εγώ δεν το φοβάμαι, ξέρω ότι σε 3-4 λεπτά αυτή η αίσθηση να φύγει. Εσείς όμως οπωσδήποτε να κάνετε την δοκιμή, λέω και ξαναλέω, γιατί καμιά φορά
θέλουμε να κάνουμε καλό και μπορούμε να βλάψουμε κιόλας, να μας λείψει αυτό. Να αφήσω, όπως σας είπα, για το πολύ για 20 λεπτά, το ξεπλένω και μετά να αφήσετε λιγάκι το πρόσωπο να ξεκουραστεί, να ανασένει, να ερεμίσει και σε 5-10 λεπτά να βάλετε την κρέμα σας στην εντατική, όποια κρέμα χρησιμοποιείτε συνήθως. Σας εύχομαι καλή επιτυχία, προσέξτε, κάντε τις δοκιμές σας οπωσδήποτε και να τα πούμε σύντομα. Γεια σας!